ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας, καθηγητής σκι, τα λέω σωστά, επιχειρηματίας, ηθοποιός, αλλά και παρουσιαστής. Τελικά τι είναι όλα, τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά και με τι θες να καταπιαστείς από εδώ και πέρα. Εντάξει, παρουσιαστής και παρουσιάστρια είστε εσείς. Εγώ έχω κάνει πολύ μικρά πράγματα στο κομμάτι της παρουσίασης και λίγο μεγαλύτερα στο κομμάτι της υποκριτικής που μου δόθηκε ευκαιρία και με τίμησαν οι άνθρωποι που συνεργαστήκαμε και ήταν και κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα το ίδιο, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ξανακάνω. Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία πραγματεύουμε αυτή την περίοδο περισσότερο είναι ο Άρχον, το καλοκαίρι και η σχολή μας φυσικά. Και από το Σεπτέμβριο, μιας και τα μέτρα άρθηκαν και μας δίνεται και η ευκαιρία να κάνουμε πράγματα επίσης. Με το Φύλακα Άγγελο, για τα παιδιά, δράσεις και πράγματα, χώρους που αφορούν στις εξετάσεις των παιδιών και στην επόμενη μέρα αυτών των πληγωμένων της ψυχών. Ο Γιώργος ο Ντάνος μας είναι ένας άνθρωπος που για νικητής ενός παιχνιδιού reality, νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλος που να έχει δεχτεί τέτοια κύματα αγάπης από τον κόσμο. Και εσύ πώς νιώθεις για όλο αυτό? Σίγουρα μεγάλη χαρά. Έχετε δει τώρα που ήρθατε έξω. Αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο για μένα είναι το έπαθλο της νίκης. Και μετά από τόσα χρόνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά από 2017. Είναι το πέμπτο καλοκαίρι και πραγματικά βλέπω ότι έχει έρθει κόσμος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλη αυτή τη στήριξη σε οτιδήποτε κάνουμε, γιατί χωρίς τον κόσμο θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως και η νίκη μου θα ήταν, μπορεί να μην υφίσταται. Έχω υποχρέωση να είμαι εκεί και θα είμαι εκεί γιατί είναι χαρά και για μένα όταν έρχεται ένας άνθρωπος να θέλει να φωτογραφηθεί μαζί σου. Και νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει, αλλά αυτό το οποίο δημιουργείται και αυτό το οποίο ακούω κάθε φορά μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Πες μου τις τρεις μεγαλύτερες αλλαγές μετά το Survivor στη ζωή σου. Πρώτη αλλαγή, ήρθα στη Σκιάθο το πέμπτο καλοκαίρι για τόσο πολύ. Σίγουρα οι ευκαιρίες επαγγελματικές, τα σύριαλ, η ταινία που δεν θα μου δινόταν η ευκαιρία. Αυτό που διαβάζουμε ότι ο Ατζούν σου έκανε πρόταση. Σου έκανε πρόταση και τι πρόταση σου έκανε? Όπα. Καταρχάς, εγώ έχω να μιλήσω με τον κύριο Ατζούν από τον τελικό του παιχνιδιού μας. Τέσσερα χρόνια πίσω. Ναι, και με τον ίδιο. Ούτε κάποιος συνεργάτης του μας έφερε σε επαφή όσον αφορά το All Star, γιατί δεν ξέρω αν υφίσταται κάποιο All Star, αλλά παρά μόνο για το 2 και το 3 και την παρουσίαση του 4. Με τον Γιώργο, που έγινε με τον Γιώργο. Που είχαμε συζητήσει λίγο περισσότερα πράγματα, τελικά δεν καταφέραμε να συνεργαστούμε. Δεν αποφασίσαμε να συνεργαστούμε. Και το έκανε ο Γιώργος, που και μπράβο του, γιατί το έκανε και τελευταία στιγμή και το έχω ξαναπεί ότι δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς, παρόλο που είναι πολύ έμπειρος, έτσι. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούω πολλά για λεφτά και τα λοιπά, ναι, και επειδή γενικά, γενικά ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι και εγώ είμαι κάποιος ο οποίος, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν είμαι ούτε ο λεφτάς, ούτε επιδιώκω κάτι να του κάνω με ευγνώμονα τα λεφτά. Αλλά όχι γιατί περιφρονώ τα χρήματα ή τις προτάσεις, αλλά δεν ήταν κάτι που μου τέριαζε ως πρόταση να το κάνω. Το 2 και το 3 Survivor δεν έγινε για αυτόν τον λόγο. Το Bachelor δεν έγινε για αυτόν τον λόγο. Το All Star που συζητάμε, το οποίο συζητάμε εμείς υποθετικά ότι αν θα γίνει, γιατί γράφεται ότι θα γίνει. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν εξαρτάται τη δική μου συμμετοχή από καμία συμμετοχή του Σάκη, του Μάκη, του κανενός. Είδα ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι αθλητικό και συγχαρητήρια για την νίκη του. Που κέρδισε το φετινό Survivor. Έχεις πει όχι που έχεις μετανιώσει? Όχι. Σε συνεργασία? Όχι. Σίγουρα έχω σκεφτεί ότι ίσως κάποια πράγματα να μπορούσα να τα έχω κάνει, αλλά δεν έχω κανένα παράπονο. Ο Γρηγόρη, ούτε Ναταλία, κανένα παράπονο. Σε θέλω για δήμαρχο στη Σκιάθο. Τι ισχύει? Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Κοίταξε, έχουν ασχοληθεί με τα κοινά άνθρωποι που είτε προέρχονται από reality, είτε από είναι ηθοποιοί κτλ. Και με πολύ καλό τρόπο. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητα όμως υποχρεωτικό κάποιος που μπορεί να έχει συμμετάσχει με ένα serial να μπει σε ένα project, σαν το Survivor, να μπορεί να ασχοληθεί και με τα κοινά. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα το δεχτώ στα πλαίσια του ότι ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί ακριβώς. Και εγώ δεν ήταν να συμμετάσχω στο Survivor και πήγα. Ούτε σε μια. Τι είχε τραβήξει ο άνθρωπος, Βεζί? Μπήκες τελευταία, ήσουν τελευταία σημεία από τους ανθρώπους που μπήκαν στο Survivor που κέρδισε.
ήμουν ο τελευταίος των τελευταίων. Μια εβδομάδα πριν φύγει η αποστολή, έγινε μια ακύρωση από κάποιον διάσημο και έπρεπε να πάρουν έναν έξτρα μη διάσημο και ήμουν ο επόμενος κατά κάποιο τρόπο που πληρούσε τις προϋποθέσεις. Για να κλείσουμε, τρεις σταθμούς στη ζωή σου μέχρι σήμερα. Τρία κομβικά σημεία στη ζωή σου. Τα 14 θάνατος του πατέρα μου, που κάθε παιδί στα 14 όταν χάνει ένα γονιό, ειδικά όταν ένα αγόρι χάνει τον πατέρα, έχει και περισσότερες ευθύνες, αλλά και σίγουρα μια τέτοια απώλεια σε όλους μας στοιχίζει. Το survivor, όλο το παιχνίδι και η νίκη και το μετά, το βάζω όλο μαζί. Και για μένα ο τρίτος σταθμός σίγουρα είναι ο φύλακας άγγελος. Ο φύλακας άγγελος για μένα είναι, αν πούμε ότι όλα αυτά είναι το άλλο μισό, το άλλο μισό είναι ο φύλακας άγγελος. Το παιδί σου μέχρι αυτή τη στιγμή. Πώς βλέπει ο Ντάνος, θα ήθελε ιδανικά τον Ντάνο σε μια πενταετία από σήμερα. Ιδανικά. Το ιδανικό. Άκου να σου πω τώρα τι μου ήρθε. Λοιπόν, θα μιλήσω αλληγορικά. Αυτό είναι ένα καλό σκάφος που σημαίνει ότι θα ήθελα να είμαι γερός και να μπορέσω να αντιμετωπίσω ό,τι και να είναι μπροστά. Είτε είναι μπουνάτσα, είτε είναι φουρτούνα, είτε είμαι μόνος μου, είτε είμαι παρέα. Εγώ να πω ότι δεν σε φοβάμαι, γιατί ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Και είτε μπουνάτσα είτε φουρτούνα στη ζωή σου, εγώ θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η ευχή που έχω να σου δώσω είναι να βρεις τον δικό σου φύλακα άγγελο, όταν εσύ νιώσεις έτοιμος να μπεις στη ζωή σου, και να δούμε και ντανάκια. Θέλω να δω ντανάκια. Αμήν, αμήν. Και εγώ θέλω να δω ντανάκια. Αυτό που να πούμε κλείνοντας είναι ότι και οι φουρτούνες, Ναταλία, και οι μπουνάτσες κάτι μου δώσανε. Οπότε, είδομαι. Καλή επιτυχία και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.